Λοιπόν, Τίνα Μιχαηλίδου θα έρθει εδώ κοντά μας για να δούμε πάλι εικόνες από την καταστροφή, συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία συνέβησαν, όπως για παράδειγμα απεγκλωβισμοί. Εικόνες που μας στείλαν οι τηλεθεατές μας, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε έναν απεγκλωβισμό στην Κρία Βρύση. Η Κρία Βρύση είναι μια περιοχή πολύ κοντά στην Αγία Άννα, στη Βόρειο Εύβοια. Εκεί πέρα να πούμε ότι κατέληξαν εδώ τα νερά. Δείτε εδώ πέρα το αυτοκίνητο, έχουν εγκλωβιστεί ο οδηγός και ο συνοδηγός. Εδώ πέρα βλέπουμε που έχουν καταφέρει να βγάλουν το σκυλάκι ήδη. Φυσικά όλη η πυροσβεστική βρίσκεται εκεί στο σημείο για να του απεγκλωβίσει. Στην Κρία Βρύση όμως, να πάμε να δούμε άλλο ένα βίντεο που μας στείλανε από εκεί. Δείτε εδώ πέρα τα ορμητικά νερά έχουν φάει από κάτω όλο. Έχει πέσει το σπίτι. Έχει πέσει το σπίτι, έχει γύρει ολόκληρο. Είναι συγκλονιστικό ότι τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας παρέσυραν ολόκληρο σπίτι. Αυτά είναι από πλάνα που έχουν στείλει οι άνθρωποι σε εμάς. Ακριβώς. Είναι τηλεθεατές, είναι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι οποίοι μας στείλανε αυτά εδώ τα βίντεο εχθές. Αυτό εδώ είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Να γέρνει ολόκληρο το σπίτι. Πάμε λοιπόν να δούμε και στο Μαντούδι. Αν μπορούμε να το ακούσουμε και με ήχο, είναι ο κάτοικος ο οποίος περιγράφει τι ακριβώς γίνεται τον μπαλκόνι του. Εδώ πέρα υπήρχαν κάποια σκυλιά που τα έχουν μετακινήσει γιατί ήταν έτσι να πνιγούμε. Έχει ρίξει το τσιμέντο και έχουν γίνεται ένας χαμός. Αυτό είναι το σπίτι δίπλα στο δικό μου. Να πούμε ότι ο άνθρωπος μας έστειλε το βίντεο, μας είπε ότι αυτή ήταν η κατάσταση σε όλη την περιοχή του Μαντουδίου. Οι κάτοικοι μιλούσαν από τα μπαλκόνια για πάρα πολλές ώρες, δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω. Προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν όσο περισσότερα σκυλιά, γιατί εκεί πέρα οι περισσότεροι έχουν σκυλιά στις αυλές τους. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τα σκυλιά για να. Τόση ώρα που τα βλέπουμε όλα αυτά και όλες αυτές τις μέρες, το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι που λέμε, ας πούμε, και εμείς και το κράτος και η πολιτεία σε νέους ανθρώπους, παιδιά, πηγαίνετε να ζήσετε στην επαρχία. Μάλιστα. Και να δραστηριοποιηθείτε και να ζήσετε στην επαρχία. Πώς ρε γάμο. Πώς να το κάνουμε. Για να δούμε εικόνες από την Αγία Άννα. Αγία Άννα, ορμητικά νερά πέρασαν μέσα από το χωριό της Αγίας Άννας. Δείτε εδώ πέρα με πώς. Πολύ γνωστός προορισμός. Έχει γίνει χύμαρος το νερό από πάνω, από βόρεια από το χωριό στην Αγία Άννα και κατέληξαν μέχρι και στην παραλία. Μπορούμε να δούμε στο επόμενο βίντεο να δείτε μέχρι πού φτάσαν αυτά τα νερά. Εδώ είναι ο δρόμος Προκοπίου Μαντουδίου. Πάμε λίγο στο προηγούμενο βίντεο για την Αγία Άννα να δείξουμε ακριβώς τι γίνεται στην παραλία της Αγίας Άννας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουν για να ανοίξει. Ο δρόμος ο οποίος ήταν κλειστός. Λοιπόν. Και διεκόπη η κυκλοφορία από το Μαντούδι μέχρι το Πευκή. Για όσους γνωρίζουν τη Βόρεια Εύβοια, είναι ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες. Από το Μαντούδι στο Προκόπη, ακριβώς. Αυτή είναι η παραλία της Αγίας Άννας. Αυτή είναι η παραλία της Αγίας Άννας, ακριβώς. Δείτε εδώ πέρα. Εδώ. Είναι όλα τα νερά αυτά, κάπου πρέπει να εκβάλλουν. Και έτσι έχουν καταλήξει στην Αγία Άννα, στην παραλία τέρμα κάτω. Συνήθως τα ρέματα στη θάλασσα πηγαίνανε. Το ότι τα έχουμε κλείσει στο ενδιάμεσο είναι και ένα δικό μας θέμα. Ναι. Και δεν τα έχουμε φροντίσει. Δηλαδή, όχι ένα, αυτό είναι το θέμα μας. Ωραία, πάμε να δούμε στο δρόμο Μαντουδίου Προκοπίου. Ο κυρίας από 70 μέτρα έγινε 150. Εδώ πέρα δείτε, έχει ξυλωθεί όλο το οδόστρωμα. Να πούμε ότι πρόκειται για μια κεντρική αρτηρία της Εύβοιας. Πώς θα φτιαχτούν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία είναι ανοιχτή και γίνεται μέσω μετοχίου δαφνού σας. Μέσω παράκαμψης, ακριβώς. Ωστόσο, αυτός ο δρόμος πρόκειται για μία από τις κεντρικότερες αρτηρίες της Εύβοιας, έτσι. Και εδώ υπάρχει μια παράκαμψη. Γιατί πριν ο Γαρουφαλιάς μας έδειχνε από το πύλιο ότι πας, δεν υπάρχει. Είναι αποκλεισμένα τα χωριά στο πύλιο. Και θα πάω εγώ να περάσω με δική μου ευθύνη. Δηλαδή, κάποιο αρμόδιο. Τι θα κάνω, θα κοιτάξω εγώ τη στατικότητα του γεφυριού που έχει πέσει του δρόμου. Κάνει το σταυρό. Ναι, Χριστό μου, μπράβο. Να κάνω το σταυρό μου να περάσω. Και λες, πάμε. Και να έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου μέσα και το φίλο μου, ξέρω εγώ. Και να πέρνα μόνο σου. Ναι, και άμα ζήσω, έρχονται και άλλοι. Δεν θέλω με τα παιδιά. Όχι, εγώ αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Το δική σου ευθύνη για ένα γεφύρι ή ένα δρόμο. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση. Περνάει ένα αυτοκίνητο. Κάποιο να το δει μπράβο. Και να πει, παιδιά, περάστε. Ή μην περνάτε. Ή περνάει ένα αυτοκίνητο. Τι είναι η δικιά σου ευθύνη, με αδιέξοδο και θα εγκλωβιστείς. Εδώ δεν είναι θα εγκλωβιστείς ένα αδιέξοδο, ξέρω κι εγώ, στο μπελοκύριο. Και θα κάνεις πίσω. Ας ελπίσουμε τις επόμενες μέρες που θα φύγουν τα νερά να γίνει πάμε στην Εδιψώ. Πάμε στην Εδιψώ που φτάσανε τα οχήματα του στρατού εχθές στην Εδιψώ. Ξεκίνησαν την Αρκίτσα, φτάσανε εκεί φυσικά για να συνδράμουν στην αποκατάσταση όλων αυτών των καταστροφών αλλά και στον απεγκλωβισμό πάρα πολλών ανθρώπων. Και να σας δείξω και ένα βίντεο από τα ρέματα γερανιάς και σιπίας. Άνευ συμμετοχή στρατού δεν γίνεται δουλειά. Καθαρή. Αυτό και διαπιστώσαμε και τώρα και τουλάχιστον. Και των μηχανημάτων, εγώ μιλάω το μετά, και των μηχανημάτων του στρατού. Λοιπόν, αυτά τα βίντεο επίσης μας τα στείλαν τηλεθεατές. Πρόκειται για δύο ρέματα, Γερανιάς και Σιπίας στη Βόρεια Εύβοια. Το ένα είναι κοντά στις Ροβιές και το άλλο είναι κοντά στη Λίμνη. Μας δείχνουν εδώ οι τηλεθεατές μας πώς ακριβώς φουσκώσανε τα ποτάμια. Έχουμε μάθει και καινούργια ρέματα, λέγω. Έχω μάθει τα ονόματα από όλα τα ρέματα που βρίσκονται στην Εύβοια. Δείτε εδώ πέρα πόσο ορμητικά ήταν τα νερά τα οποία φούσκωσαν και πλημμύρισαν τα γύρω χωριά. Μάλιστα.
Γεια σου, Τίνα. Να σε καλά, Τίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.